Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις 20 μέρες που απομένουν μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, ώστε εργάτες, άνθρωποι του μόχθου, νέα παιδιά, να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο της αντεπίθεσης, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ και της λαϊκής εισπύρωσης και εδώ στην Ηλιούπολη, σε όλη την Ελλάδα. Το ψηφοδέλτιο της αντεπίθεσης γράφει με μεγάλα γράμματα «Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις ευρωεκλογές, λαϊκή συσπήρωση στις δημοτικές και περιφερειακές». Με αυτά τα ψηφοδέλτια βάζουμε εμπόδια σε αυτούς που ζητάνε λευκή επιταγή για να συνεχίζουν ανενόχλητοι να ξεζουμίζουν το λαό μας, στηρίζοντας τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Σε αυτούς που εμπλέκουν τη χώρα, το λαό μας, στα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του ΝΑΤΟ. Με τα ψηφοδέλτια της αντεπίθεσης δυναμώνουμε την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση, τη δύναμη που την επόμενη μέρα θα σταθεί απέναντι στην όποια αντιλαϊκή κυβέρνηση, είτε του ΣΥΡΙΖΑ είτε της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στα στηρίγματά της σε δήμους και περιφέρειες, απέναντι σε όλους αυτούς που υπηρετούν μόνο το μεγάλο κεφάλαιο και την εξουσία του. Με τα ψηφοδέλτια της αντεπίθεσης δίνουμε δύναμη στη δική μας δύναμη, στο ΚΚΕ, γιατί την επόμενη μέρα θα είναι εδώ τα μνημόνια, οι αντεργατικοί νόμοι τους, οι δεσμεύσεις τους, ότι θα στηρίζουν τα κέρδη των λίγων μέσα από την εκμετάλλευση και το τσάκισμα των πολλών. Δυναμώνουμε λοιπόν το κουκουέ παντού, δυναμώνουμε τους αγώνες για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε τα χρόνια της κρίσης, για να βάλουμε επιτέλους στο επίκεντρο τις πραγματικές σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Γιατί το πραγματικό δίλημα για το λαό μπροστά και σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις είναι ένα: θα στηρίξει την ίδια αντιλαϊκή πορεία που μας έφερε ως εδώ και προμηνύει τα χειρότερα για τον ίδιο, ή θα βάλει πλάτη για να οργανωθεί η αντεπίθεση με ισχυρό ΚΚΕ παντού. Και αυτό το δίλημα επιβεβαιώνεται καθημερινά. Το επιβεβαιώνει η ίδια η αντιλαϊκή αντεργατική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που με χέρια και με πόδια στηρίζουν όλα τα κόμματα, όλες οι κυβερνήσεις στα κράτη-μέλη της. Δεν το λέμε εμείς, το ομολογεί το ίδιο το αντιδραστικό επιτελείο, η Κομισιόν, όταν αποκαλύπτει ότι όλοι μαζί, νεοφιλελεύθεροι, σοσιαλδημοκράτες, αριστεροί, εντός εισαγωγικών και ακροδεξιοί, και φυσικά η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν το 90% όλων των αντιλαϊκών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη πενταετία. Και αυτά τα λέμε για να καταλάβουν όλοι ότι η δήθεν προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτε άλλο από ένα τυχοδιοκτικό προεκλογικό κόλπο για να εγκλωβίσει ξανά όσους είναι, όσους νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί. Γιατί την ίδια ώρα που ο Τσίπρας και το κόμμα του καλλιεργεί αυταπάτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αλλάξει και να γίνει δήθεν φιλολαϊκή σήμερα και τάχα ξεσπαθώνει κατά των νεοφιλελεύθερων, των συντηρητικών, των ακροδεξιών κυβερνήσεων και πολιτικών δυνάμεων, μαζί τους όμως ψηφίζει
την τεράστια πλειοψηφία των αντιλαϊκών αποφάσεων αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διακρατική καπιταλιστική ένωση. Αυτό γράφει στο πιστοποιητικό της γέννησής της. Δεν ξεκίνησε δήθεν προοδευτική και κάπου άλλαξε στην πορεία. Αντιλαϊκή ήταν πάντοτε, γιατί πάντοτε ένα στόχο είχε, την κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα των μονοπωλίων της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε ήταν ποτέ η Ευρώπη των λαών. Η Ιμπεριαλιστική Ένωση ήταν και είναι, και τέτοια θα παραμένει μέχρι οι λαοί να αποφασίσουν σε κάθε χώρα να σπάσουν τα δεσμά της εξουσίας του κεφαλαίου και μαζί τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη δική τους εξουσία να βάλουν επιτάπητος, και με αυτή, με την εργατική εξουσία, να ανοίξουν το δρόμο για την Ευρώπη του σοσιαλισμού. Αυτή είναι πραγματική πρόοδος. Πρόοδος, λοιπόν, είναι να προχωράς μπροστά στο δρόμο της ρήξης, της σύγκρουσης με το παλιό για το νέο, το σοσιαλισμό. Μπορεί ο κύριος Τσίπρας να διαστρεβλώνει την έννοια της προόδου για να χωρέσει μέσα και τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις. Όμως όλοι όσοι νιώθουν αριστεροί προοδευτικοί ξέρουν πως Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόοδος δεν συμβιβάζονται. Πρόοδος δεν είναι να δουλεύεις ως ενοικιαζόμενος εργάτης, εργολαβικός εργάτης, 2 ώρες σήμερα, 3 ώρες αύριο, ανασφάλιστος, χωρίς συλλογική σύμβαση. Πρόοδος δεν είναι να ξεζουμίζεις ένα ολόκληρο λαό για να τα δώσεις πίσω στα μονοπόλια με κονδύλια, προγράμματα για την ενίσχυσή τους και όχι για τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες που καταπνίγονται. Πρόοδος δεν είναι ο λαός να ζει με τα ελάχιστα, γιατί αυτή είναι η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους πλέον εξαθλιωμένους, που δεν καλύπτει καν αυτονόητα δικαιώματα. Ούτε βέβαια πρόοδος είναι να κινδυνεύεις, να πνιγείς, να καείς, επειδή τα έργα προστασίας του λαού υπάγονται σε αυτό το απαράδεκτο δόγμα κόστος όφελος, και επειδή δεν προσφέρονται για business, για επιχειρηματική δραστηριότητα, για πελάτες με το κεφάλι, πωλήσεις με το κομμάτι, για εισιτήρια ή διόδια. Δηλαδή δεν είναι επιλέξιμα, όπως λένε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις της. Πρόοδος δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση του Ευρωστρατού, των 24 στρατιωτικών αποστολών ανά τον κόσμο, των βομβαρδισμών στη Συρία, στη Λιβύη, αλλού, δηλαδή η προώθηση των επικίνδυνων σχεδίων για να εξασφαλιστούν οι business για τους διάφορους ευρωενασιακούς ομίλους που λιμένονται τον πλούτο των λαών, τις πηγές ενέργειας, τους δρόμους μεταφοράς της, και μετά να εγκλωβίζεις τους πρόσφυγες, θύματα των δικών τους πολέμων, σε μόριες. Αυτή γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη και στην Κύπρο, με τις απειλές της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΣ, αλλά και με την όξυνση της επιθετικότητας του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, τους βομβαρδισμούς στη Γάζα, την αντιπαράθεση του Ισραήλ με την Τουρκία, ιδιαίτερα μετά το βομβαρδισμό του πρακτορείου Ανατολού στη Γάζα. Το ΚΚΕ έχει προειδοποιήσει για τους κινδύνους στην περιοχή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ποτέ δεν εφησυχάσαμε το λαό μας, όπως κάνει η κυβέρνηση, άλλα κόμματα, γιατί γνωρίζουμε τα μεγάλα συμφέροντα που συγκρούονται στην περιοχή με μήλον της έρηδας. Εφησυχάζουμε με τις δηλώσεις κάποιων παραγόντων,
ότι το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τριμερείς συμμαχίες στην περιοχή θα βάλουν φρένο στην τουρκική επιθετικότητα. Ποτέ δεν έχει γίνει αυτό. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται ένα πραγματικό ανατολίτικο παζάρι με θύματα μόνο τους λαούς. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ επισκέπτεται την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι η Τουρκία είναι στρατηγικός της εταίρος. Το ευρωνατεϊκό πλαίσιο δεν είναι συνεπώς ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει την ειρήνη, τη σταθερότητα. Και είναι πολύ επικίνδυνο που η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι το μοντέλο της συμφωνίας, λέει, των Πρεσπών, που όπως ξέρουμε υπογράφηκε με την παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτών των δυνάμεων, είναι οδηγός, λέει, για την επίλυση και άλλων διαφορών. Όλα αυτά δεν είναι πρόοδος. Πρόοδος δεν είναι η Ευρώπη του αντικομουνισμού, της ανιστόρητης θεωρίας των δύο άκρων, των διώξεων, των απαγορεύσεων της δράσης κομμουνιστικών εργατικών κομμάτων. Αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι κυβερνήσεις της, σοσιαλδημοκρατικές και νεοφιλελεύθερες, δίθεν αριστερές, στρώνουν το έδαφος στο φασισμό στην Ευρώπη. Και ας ανακάλυψε ο Τσίπρας προεκλογικά την άνοδο της ακροδεξιάς. Με τέτοιες δυνάμεις κυβερνούσε 4 χρόνια. Με τέτοιες δυνάμεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψηφίζει αντιλαϊκές αποφάσεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αφού γονάτισε για 4 και πάνω χρόνια το λαό μας με τα επιπλέον μέτρα του τρίτου μνημονίου και την εφαρμογή όλων των προηγούμενων στην πράξη, αφού δέσμευσε τη χώρα ως το 2060 σε σκληρή αντιλαϊκή πολιτική, με ματωμένα ετήσια πλεονάσματα, μεγαλύτερα και από αυτά που ζητούσαν οι δανειστές, τώρα προχωρά στο γνωστό προεκλογικό εμπόριο ελπίδας με το δίθεν φιλολαϊκό της πακέτο που θα ελαφρύνει τους αδύναμους. Θα το πούμε ξανά, πρόκειται για ψίχουλα κυρίως σε ομάδες ακραίας φτώχειας που προέρχονται από τα μεγάλα καρβέλια που έκλεψε όλα τα προηγούμενα χρόνια από το σύνολο των μισθωτών και των ελεύθερων επαγγελματιών από τα λαϊκά νοικοκυριά. Την ίδια στιγμή οι προκλητικές φοροελαφρύνσεις, τα δωράκια στους μεγάλους ομίλους, στους εφοπλιστές, καλά κρατούν. Πρόκειται για τη γνωστή τακτική «σου παίρνω 10 και σου δίνω 1 και αν». Και αυτό το βαφτίζω μάλιστα φιλολαϊκή πολιτική, για την οποία πρέπει να μου πεις και από πάνω ευχαριστώ. Πρόκειται για ένα φτηνό άλοθη στη συνέχιση της ίδιας αντιλαϊκής πολιτικής, στη διατήρηση των ματωμένων υπερπλεονασμάτων, των μνημονιακών νόμων, στα οποία ταυτίζονται όλοι τους, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, γιατί όλοι τους ταυτίζονται στο στόχο μόνο της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Και από αυτό το στόχο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέφυγε ποτέ, το αντίθετο. Και όταν ο κύριος Τσίπρας λέει πως η πατρίδα βρίσκει το βηματισμό της, την πατρίδα των λίγων εννοεί, αυτών δηλαδή που πλουτίζουν από την εκμετάλλευση των πολλών. Όταν λέει ότι η οικονομία ανακάμπτει, την καπιταλιστική οικονομία εννοεί, και όταν φυσικά επιμένει ότι όσο συνεχίζεται η πορεία ανάκαμψης τόσο θα επιταχύνεται και η απόδοση, η απονομή δικαιοσύνης κοινωνικής για τους πολλούς, λέει στους εργάτες, στους αγρότες, στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, μη μιλάτε, κάντε υπομονή, συνεχίστε τις θυσίες, μπας και μείνει κανένα ψίχουλο,
όχι βέβαια για όλους πάλι, αλλά για τους πιο εξαθλειωμένους από σας. Γι' αυτό η κυβέρνηση προκαλεί, όταν υπόσχεται μια μικρή μείωση του αρχικού φορολογικού συντελεστή, ενώ πρώτα κατέβασε το αφορολόγητο όριο και εκτείναξε τους άδικους έμεσους φόρους, και έχει ως καβάντζα τη νέα μείωση πάλι του αφορολόγητου που έχει ήδη ψηφίσει για να πάει κάτω από τα 6.000 ευρώ και δεν συμφωνεί να ψηφίσει την τροπολογία που κατέθεσε προχτές το ΚΚΕ για να καταργηθεί αυτός ο επέσχυντος νόμος για την μείωση παραπέρα του αφορολόγητου για τα λαϊκά νοικοκυριά. Προκαλεί, όταν υπόσχεται διευκολύνσεις στη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία, για να προσέλθουν στον ΚΙΣΕ δηλαδή όλοι αυτοί τους οποίους η ίδια βούλιαξε στα χρέη, με την φορολιστία και το γνωστό αντιασφαλιστικό έκτρωμα του Κατρούγκαλου. Προκαλεί, όταν εμφανίζεται ως παροχή του συνταξιούχου στην επιστροφή ενός μικρού μέρους των κλεμμένων αναδρομικών, παραμένοντας πίσω ακόμα και από δικαστικές αποφάσεις. Χωρίς τους σκληρούς αγώνες των εργαζομένων, των συνταξιούχων, που δεν έπαψαν στιγμή να διεκδικούν τα κλεμμένα, αγώνες στους οποίους πρωταγωνίστησαν οι κομμουνιστές, δεν θα είχαμε ούτε καν αυτές τις υποσχέσεις. Πανηγυρίζει ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του για τις επιδόσεις της οικονομίας και κοροϊδεύει ότι από αυτή την υπεραπόδοση θα ωφεληθεί τάχα ο λαός. Δεν λέει όμως κουβέντα για το ποια είναι η κατάσταση του λαού και πού στηρίχτηκε αυτή η υπεραπόδοση. Δεν λέει κουβέντα για τα πλεονάσματα στον κρατικό προϋπολογισμό του 18, τα οποία απογειώθηκαν πάνω από τον αντιλαϊκό στόχο του 3,5% του ΑΕΠ. Έφτασαν τα 4,29 με τη μεθοδολογία της ενισχυμένης εποπτείας και στο 4,4 του ΑΕΠ με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών. Δεν λέει κουβέντα για το κρατικό χρέος, το οποίο φορτώνεται πάλι στις πλάτες του λαού και έχει σταθερά ανωδική πορεία. Από 311, κάτι δισεκατομμύρια ευρώ το 2015, εκτοξεύτηκε το κρατικό χρέος το 2018 στα 334 και κάτι δισεκατομμύρια. Δεν λέει κουβέντα για τους άμεσους και έμεσους φόρους που έχουν στραγγίξει στην κυριολεξία τη λαϊκή οικογένεια. Για το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, δηλαδή μισθωτούς, συνταξιούχους, που από 7,81 δισεκατομμύρια το 2015 εκτινάχθηκε το 2018 στα 8,6 δισεκατομμύρια, με διόγκωση ύψους δηλαδή 830 εκατομμυρίων ευρώ. Για τους έμεσους φόρους, τον ΦΠΑ, τα άλλα χαράτσια στη λαϊκή κατανάλωση, οι οποίοι αυξήθηκαν από 23 και κάτι δισεκατομμύρια το 2015 σε 28 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ το 2018, δηλαδή κατά 4,2 δις. Και ενώ οι φόροι αυτοί γιγαντώνονται, οι δαπάνες για τα ασφαλιστικά ταμεία, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης συρρυκνώνονται. Γενικότερα, οι κρατικές δαπάνες βρίσκονται σε διαρκή πορεία κατρακύλας και ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι μειώσεις στις συντάξεις με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, το ΕΚΑΣ των χαμηλοσυνταξιού, εν όψη βέβαια και της ουσιαστικής κατάργησής του, της οριστικής κατάργησής του, το επίδομα θέρμανσης για το πετρέλαιο των νοικοκυριών, το οποίο καρατομήθηκε, οι κρατικές επιχορηγήσεις για τα νοσοκομεία, οι οποίες συμπιέστηκαν με αποτέλεσμα την άθλια κατάσταση
που όλοι και όλες ζούμε. Πανηγυρίζει ο κύριος Τσίπρας για τη μείωση της ανεργίας, όμως δεν λέει κουβέντα ότι η μικρή αυτή μείωση που ανακοινώνει προήλθε από την εκτείναξη της μερικής απασχόλησης, αφού με βάση τα δικά του στοιχεία το 55% των νέων θέσεων αφορούν τέτοιες εργασιακές σχέσεις. Και φυσικά την ίδια στιγμή η μετανάστευση νέων ανθρώπων στο εξωτερικό συνεχίζεται. Να γιατί λένε ότι μειώθηκε η ανεργία. Πανηγυρίζει ο κύριος Τσίπρας για τους δήθεν ελέγχους στους χώρους δουλειάς, ουσιαστικά για το ΑΕΝ αφαιρμόζονται δηλαδή οι αντεργατικοί νόμοι εδώ που τα λέμε, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ. Δεν λέει όμως κουβέντα για τα εργατικά ατυχήματα που πολλαπλασιάστηκαν και από περίπου 5.500 το 2014 έφτασαν τα 7.300 τέλος του 2017 με βάση τα δικά του στοιχεία. Και όσον αφορά τη φορολογία, εκεί τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και δείχνουν ότι η δήθεν διευκόλυνση των 120 δόσεων στόχο έχει να στείλει μόνο στον κισέ της εφορίας ανθρώπους που πραγματικά δεν έχουν να πληρώσουν για να τους στραγγίξει πάλι και το τελευταίο ευρώ. Αυτό το ρεκόρ των ληξιπρόθεσμων οφειλών, δηλαδή των λαϊκών νοικοκυριών που δεν έχουν να πληρώσουν τις οφειλές στα ταμεία και την εφορία, ο κύριος Τσίπρας δεν το συγκαταλέγει στις επιτυχίες της κυβέρνησής του, ούτε βέβαια λέει πως οι μεγαλοοφειλέτες έχουν αφήσει φέσια δεκάδων δισεκατομμυρίων, τα οποία και θεωρούνται οριστικά ξεγραμμένα από την κυβέρνηση και το φοροεισπρακτικό μηχανισμό. Την ίδια ώρα, με πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις, μειώθηκε η φορολογία στα διανεμόμενα κέρδη των μετόχων, ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε το απαράδεκτο καθεστώς ρύθμισης της περιβόητης εθελοντικής εισφοράς των εφοπλιστών, μειώνοντάς την μάλιστα τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η κατάσταση βέβαια δεν αποτελεί μόνο ελληνική πρωτοτυπία. Αυτές οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις εφαρμόζονται σήμερα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν προέρχονται δηλαδή μόνο από τις αιμονές κάποιων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τις αποφάσεις κάποιων τεχνοκρατών πίσω από κλειστές πόρτες. Προωθούνται από τους εκλεγμένους πολιτικούς και της φιλελεύθερης δεξιάς και της δήθεν αριστερής σοσιαλδημοκρατίας, γιατί αποτελούν στρατηγική στήριξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου και στη φάση της οικονομικής κρίσης και στη φάση της οικονομικής ανάκαμψης. Για να αυξηθούν τα κέρδη όλων αυτών μόνο, των λίγων επιδιώκεται να γίνει φθηνότερη η εργατική δύναμη. Για να επιταχυνθούν οι ιδιωτικοποιήσεις, να ολοκληρωθεί η εμπορευματοποίηση σε υγεία, παιδεία, πρόνοια, να κατεδαφιστούν ασφαλιστικά δικαιώματα. Αποδεικνύεται λοιπόν στην πράξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, γιατί έχει αποστολή της τη στήριξη της δικτατορίας του κεφαλαίου σε κάθε χώρα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε το ΚΚΕ. Για να υπάρχει την επόμενη μέρα ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι στην πολιτική των μνημονίων διαρκείας που έχουν συμφωνήσει εκ των προτέρων ότι θα εφαρμόσουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ. Για να οργανωθεί η λαϊκή αντεπίθεση για τη μόνη ελπιδοφόρα προοπτική στην Ελλάδα, για την Ευρώπη του σοσιαλισμού,
γιατί το ζήτημα δεν είναι απλά να επιβιώσουμε στο βάλτο της ανασφάλειας, της εκμετάλλευσης, αλλά να ζήσουμε επιτέλους τη ζωή που μας αξίζει, που αξίζει σε μας, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα δεν μας λείπει μια ακόμα αστική κυβέρνηση, πιθανόν με ένα άλλο όνομα, με ένα διαφορετικό ίσως μείγμα διαχείρισης. Αυτή θα βρεθεί, θα φτιαχτεί, είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, είτε με κόμμα Μπαλαντέρ, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ που είναι στην αναμονή και περιμένει, ή και μεταξύ του συνεργασία όλων τελικά. Αυτή όμως η κυβέρνηση θα διαχειριστεί αυτή την ασθενική ανάκαμψη προς όφελος πάλι του μεγάλου κεφαλαίου. Γι' αυτό όποια και να είναι θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Αυτό λοιπόν που σήμερα χρειάζεται είναι μια πραγματικά ισχυρή κοινωνική συμμαχία, μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με δυνατό το ΚΚΕ. Γιατί απέναντι σε κάθε τέτοια κυβέρνηση, σε κάθε αστική κυβέρνηση, πραγματική αντιπολίτευση υπέρ των συμφερόντων του λαού μπορεί να είναι μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όπως και απέναντι στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και πιο πριν με τους άλλους, αντιπολίτευση με σημαία τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα ήταν μόνο το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ υπεράσπιζε την κοινωνική ασφάλιση όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έβαζε την ταφόπλακα, μείωνε συντάξεις, καταδίκαζε τους νέους συνταξιούχους να ζουν με επιδόματα. Το ΚΚΕ κατέθετε προτάσεις νόμου για την ανακούφιση των ανέργων, την προστασία των υπερχρεωμένων, την αύξηση των μισθών για συλλογικές συμβάσεις. Το ΚΚΕ αποκάλυπτε τη στήριξη του κεφαλαίου με δωράκια, με επιδοτήσεις, με φοραπαλλαγές, με παραχωρήσεις και με κάθε είδους διευκολύνσεις. Το ΚΚΕ έδινε και συνεχίζει να δίνει τη μάχη για να μην φορτωθεί ο λαός μας ένα χρέος που δεν το δημιούργησε ο ίδιος, αλλά αυτά τα δωράκια και η στήριξη του κεφαλαίου. Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζει για να μην θεωρήσει ο λαός μας όλα όσα έχασε πριν ξεχασμένα, περασμένα, ξεχασμένα, για να βάλει στο κέντρο της πάλης του τις πραγματικές του λαϊκές ανάγκες. Αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων είμαστε και στο Ευρωκοινοβούλιο με τους ευρωβουλευτές μας. Εκεί δηλαδή που αποφασίζονται και δίνονται οι βασικές κατευθύνσεις, αυτές που υλοποιούνται από τις διάφορες κυβερνήσεις και μετά εξειδικεύονται από τους Δήμους και τις περιφέρειες. Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αποκάλυψαν, καταψήφισαν όλα τα μέτρα που στρέφονταν κατά των εργαζομένων, ανέδειξαν τα πραγματικά προβλήματα, διεκδίκησαν μέτρα προστασίας για τη ζωή του λαού. Αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού μας ήμασταν και στους 5 Δήμους που είχαμε τους δημάρχους, την πλειοψηφία συμβούλια, στην Κεσαριανή, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στην Ικαριά. Αντιπολίτευση απέναντι στην περιφέρεια, απέναντι στις κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι μαζί θέλουν τους Δήμους και τις περιφέρειες σαν το μακρύ χέρι του κράτους, ως φορομπηκτικό μηχανισμό, ως πεδίο δράσης λαμπρό για τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματιών. Σε αυτούς τους 5 Δήμους λοιπόν τους δυσκολέψαμε να περνάνε ατόφια την αντιλαϊκή πολιτική της κεντρικής διοίκησης, γιατί εμείς δεν γίναμε μεσάζοντες των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων,
γιατί εμείς παλέψαμε σε δύσκολες συνθήκες για να μην φορτώσουμε με νέα βάρη την ήδη φορτωμένη λαϊκή οικογένεια. Βάλαμε στο επίκεντρο της προσοχής τις ανάγκες της, τις ανάγκες των παιδιών της. Και μπορούμε να πούμε ότι ναι, σε αυτές τις ασφικτικές για το λαό συνθήκες κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Αξιοποιήσαμε κάθε χαραμάδα που θα μπορούσε έστω να δώσει ανάσα ανακούφιση στο λαό, στη νεολαία. Εμποδίσαμε δηλαδή κατασχέσεις και πληστηριασμούς για χρέη λαϊκών οικογενειών σε αυτούς τους 5 δήμους. Μειώσαμε σημαντικά τη δημοτική φορολογία. Χτυπήσαμε την ανταποδοτικότητα σε λειτουργίες και υπηρεσίες του Δήμου. Στηρίξαμε τα σχολιά. Διεύρυναν οι δήμαρχοί μας το δίκτυο των παιδικών βρεφικών σταθμών. Πήραμε πρωτοβουλίες για δομές αλληλεγγύης προς τον κόσμο που ζει στην απόλυτη φτώχεια. Στηρίξαμε τις διεκδικήσεις των εργαζομένων σε αυτούς τους δήμους. Υπερασπιστήκαμε και διευρύναμε με λαϊκές δράσεις πολύμορφα τους χώρους πράσινου, τους χώρους αναψυχής, τους χώρους αθλητισμού, πολιτισμού. Διεκδικήσαμε γενικότερα έργα προστασίας της ζωής του λαού μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και σε αυτούς τους 5 δήμους, αλλά και σε πολύ περισσότερους ακόμα, με δημάρχους, με περισσότερους δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους, και εδώ στην Ηλιούπολη, και σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν, από την Ηλιούπολη απόψε, απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους όσοι και όσες βρεθήκαμε δίπλα-δίπλα στους αγώνες για να σωθεί το μεροκάματο, η δουλειά, που μαζί δυναμώσαμε την αλληλεγγύη για να κρατηθεί όρθια η κάθε λαϊκή οικογένεια. Σε όλους όσοι, όσες νιώθουν πραγματικά προοδευτικοί και δεν αντέχουν να μιλάει για πρόοδο ο ΣΥΡΙΖΑ, που με τα μνημόνια του μας γυρίζει δεκαετίες πίσω. Απευθύνουμε το κάλεσμά μας σε όλους και όλες όσοι δεν κράτησαν και δεν κρατούν τη σημαία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και δεν πρόκειται να το κάνουν όπως τους καλεί σήμερα η κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ξέρουν πως νατοϊκή αριστερά δεν είναι αριστερά. Είναι μόνο το πολιτικό προσωπικό που ανέλαβε να υλοποιήσει μόνο τη βρώμικη δουλειά για λογαριασμό των υπεριαλιστών και της άρχουσας τάξης της χώρας μας. Απευθύνουμε κάλεσμα σε όλους και όλες, όλους τους τίμιους αγωνιστές και αγωνίστριες, τους ανθρώπους του Μόχθου που νιώθουν είναι αριστεροί, προοδευτικοί και δεν παραχωρούν τους αγώνες τους, τις αξίες, τα ιδανικά τους για να τα λερώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα στελέχη του στην κυβέρνηση. Το κάλεσμά μας απευθύνεται σε όλους όσοι απογοητεύθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη όμως και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, σε άλλα κόμματα και σχηματισμούς. Να μην χάσουν χρόνο δίνοντας συγχωροχάρτια σε όσους βάζουν πλάτη ώστε αριστεροί προοδευτικοί να ξεγελαστούν για μια ακόμη φορά από τα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ. Σε όσους καλλιέργησαν και καλλιεργούν δηλαδή την αυταπάτη ότι μια δήθεν καλύτερη καλούτσικη διαχείριση θα ανακουφίσει τελικά το λαό μας. Όλοι αυτοί έχουν μεγάλη ευθύνη. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους όσοι το βράδυ των εκλογών θέλουν επίσης να έχει γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή, η εγκληματική αυτή ναζιστική οργάνωση από την τρίτη θέση. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Γι' αυτό στις εκλογές αυτές, στις 26 Μαΐου,
κρατήστε καλά και ρίξτε στην κάλπη το ψηφοδέλτιο με το σφυροδρέπανο, το ψηφοδέλτιο με το γαρίφαλο. Απευθυνόμαστε σε όλους όσοι, ανεξάρτητα αν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αν έχουν τους δικούς τους, και έτσι πρέπει να είναι, προβληματισμούς, σκέψεις για τα τεκτενόμενα στην πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Αλλά συμφωνούν όμως το βασικό, ότι η ισχυροποίηση του ΚΚΕ μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά που έχει ανάγκη το κίνημά μας, που έχει ανάγκη ο λαός, η νεολαία, ο τόπος. Μπορεί να δυναμώσει τη διεκδίκηση για την ανάκτηση των απολειών, να τσαλακώσει τη δίθεν εικόνα της μεταμνημονιακής εποχής, η οποία στην πραγματικότητα είναι ίδια με τη μνημονιακή, να αποκαλύψει την κοροϊδία περί δίθεν προστασίας των αδυνάτων, που επιδιώκει μόνο να κουκουλώσει τα μέτρα που προστατεύουν τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Μπορεί να δοθεί λοιπόν αποφασιστικό χτύπημα στο συμβιβασμό, με τη φτώχεια που ανέχεται τα ψίχουλα, τα ελάχιστα, τα κατώτατα, χωρίς να διεκδικεί σήμερα τα αυτονόητα, δηλαδή μια ζωή με δικαιώματα. Μπορεί να δυναμώσει την πάλη ενάντια στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, τους οποίους εμπλέκει η κυβέρνηση, τη χώρα και το λαό. Μπορεί να εκφράσει τη γνήσια αμφισβήτηση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτή την αντιδραστική ένωση που γίνεται χειρότερη, γιατί χειρότερος γίνεται ο ίδιος ο καπιταλισμός. Να στείλουμε όλοι μαζί μήνυμα ελπίδας μέσα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι υπάρχει άλλος δρόμος για τους λαούς, και αυτός είναι ο δρόμος της ρήξης, της ανατροπής, της σύγκρουσης για τη δική τους την εργατική εξουσία. Με ισχυρό κουκουέ λοιπόν κάνουμε από σήμερα και πέρα την πραγματική διαφορά. ΚΚΕ ισχυρό, δύναμη για το λαό, για μια μεγάλη νίκη του λαού, με ΚΚΕ ισχυρό παντού. Με περιφερειάρχη το Γιάννη Πρωτούλη, με δήμαρχο Ηλιούπολη στην Τασία Τσατσούλη, με πολλούς ευρωβουλευτές, και αύριο με μια πιο γερή κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και με ένα δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα, με τους κομμουνιστές στην πλειοψηφία των μαζικών φορέων παντού. Γεια σας, καλή δύναμη!